αστοχία και δεύτερο κρούσμα, συγγνώμη, χωρίς όμως ωστόσο και πάλι να δώσει περισσότερα στοιχεία. Ούτε καν αν σχετίζεται με το πρώτο κρούσμα, αν είναι από το περιβάλλον δηλαδή του πρώτου. Όχι, τίποτε απολύτως. Τώρα είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Ελπίζουμε άμεσα να μάθουμε και περισσότερα. Το πρώτο κρούσμα ήταν ένας άνδρας, ο οποίος, όπως είπε ο Τούρκος Υπουργός Υγείας, είχε έρθει από την Ευρώπη. Είχε νοσήσει εκεί και ήρθε μετά στην Τουρκία. Τώρα το δεύτερο άτομο δεν ξέρουμε τίποτε απολύτως. Πάντως η Τουρκία θωρακίζεται και αυτή και με πάντως, περισσότερα να σας μέτρα. Πω κάτι, με συγχωρείτε. Το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει ανακοινώσει κρούσματα για τον κορονοϊό και μόλις σήμερα ανακοινώνει το δεύτερο ή το επιβεβαιώνει. Okay, και γιατί δεν δίνει είναι ασύνδετο με αυτό που γίνεται στον Εύρο και στο Αιγαίο. Και με δεν την οικονομία είναι ασύνδετο, της, κατά τη γνώμη μου. Και με την... Ναι, εδώ αυτό διότι... που λέγεται και ακούγεται είναι ότι προσπαθεί να μην ανοίγει τώρα καινούργια μέτωπα, ειδικά ο κορονοϊός θα καταστρέψει. Γιατί αν είχε ανακοινώσει μεγάλη διασπορά του κορονοϊού, Μαρία μου, η Τουρκία, τότε η πίεση από την παγκόσμια κοινότητα να κλείσει τα σύνορά της η Τουρκία και να ελέγξει σε ακραίο βαθμό τις ροές θα ήταν αφόρητη. Τώρα που δεν έχει ανακοινώσει, κάνει το παιχνίδι του και λέει: εγώ δεν έχω κορονοϊό. Έχω δύο κρουσματάκια μόνο. Καλά, και παίρνω και μέτρα. Αρκεί. Εδώ βέβαια ο Ερντογάν μας κοροϊδεύει κιόλας. Προφανώς. 80 εκατομμύρια άνθρωποι προφανώς. Και δύο κρούσματα. Προφανώς. Σύνορα σε όλη την. Σε μια τεράστια δεν περιοχή. Δεν βλέπω την παγκόσμια κοινότητα να λέει στον Ερντογάν όπως ότι μας κοροϊδεύεις. Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Έχεις λοιπόν, κορονοϊό και το κρύβεις. Η πίεση από την παγκόσμια κοινότητα είναι επειδή η παγκόσμια κοινότητα δεν θέλει να πιέσει. Μάλιστα. Και με τα δεδομένα του Ερντογάν έχουμε αύξηση 100% των θυμάτων του κορονοϊού. Σωστά. Και εμείς πρέπει να το κοροϊδεύουμε. Σωστά. 100% αύξηση του κορονοϊού στην Τουρκία. Σωστά. Σωστά. Θέλω να προσθέσω ότι όλη αυτή η υποψία που υπάρχει δεν είναι μόνο από το εξωτερικό, είναι και από τους ίδιους τους κατοίκους εδώ. Δηλαδή όποιον και να συναντάω, όπου και να μιλάω, όλοι λένε αποκλείεται. Εμείς έχουμε τον ιό, έχουμε κρούσματα, απλά τα κρύβουνε. Δηλαδή το λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι, δεν μπορούν να πιστέψουν οι ίδιοι οι Τούρκοι ότι με τόσο μεγάλο πληθυσμό μια χώρα και με τόσες χώρες γύρω της να έχει τον ιό, η Τουρκία να μην τον έχει. Ό,τι και να λένε οι Τούρκοι υπουργοί και οι πρόεδροι κλπ. Ότι έχουμε λάβει μέτρα και άρα λόγω αυτών των μέτρων εμείς δεν έχουμε κρούσματα. Έχουνε είναι μια κοινή... Και... και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας-Τουρκίας υπάρχουν αλλαγές. Μυτιλίνη-Αϊβαλή, Αϊβαλή-Μυτιλίνη, Ετσεσμέχιος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι και στα πλαίσια των μέτρων όπως ανακοινώνει η κυβέρνηση και χθες είπε ότι καταρχάς κλείνουν τα σχολεία, ότι και τα πανεπιστήμια για μία και τρεις εβδομάδες αντίστοιχα. Επίσης έχει πει στους πολίτες ότι να μην ταξιδεύουν στο εξωτερικό, ούτε και αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό να μπαίνουν σε αυτοαπομόνωση για 14 ημέρες. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο τώρα ότι με το εξωτερικό προσπαθεί η Τουρκία να περιορίσει μετακινήσεις, ταξίδια κλπ. Για να μην έχει, όπως λέει, περισσότερα Μάλιστα. κρούσματα και περισσότερα Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πλήγματα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι άκυπτος να πούμε...